Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα τι λένε, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά μέσα για την χθεσινή απόφαση Ερντογάν. Η Μαρία Ζαχαράκη στη σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Σήμερα εδώ μιλούν για μια μεγάλη απόφαση, για μια μεγάλη απόφαση που μπορεί να αποτελέσει προήμιο μιας αλλαγής, όπως αναφέρουν, της Τουρκίας και της πολιτικής της Άγκυρας όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, ότι ο κύριος Ερντογάν εστίασε στο θέμα της Κύπρου, εστίασε στην Κύπρο, προκειμένου να απαντήσει ουσιαστικά στην Ευρώπη και στο διεθνή παράγοντα όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ υπάρχουν όμως μεγάλες αντιδράσεις, θα ήθελα να πω, Λίνα, από την τουρκοκυπριακή πλευρά, παρόλο που είναι κάτι που ευνοεί ουσιαστικά τους Τουρκοκύπριους. Ωστόσο, επειδή γίνεται λίγες ημέρες πριν από τις παράνομες εκλογές, προεδρικές εκλογές στο ψευδοκράτος, πολλοί θεωρούν ότι αυτή η κίνηση του Ερντογάν ήταν για να πρημοδοτήσει πρώτα απ' όλα τον υποψήφιο στις εκλογές, τον Ερσίν Τατάρ, εκεί, τον σημερινό λεγόμενο πρωθυπουργό, και κατά δεύτερον για να δείξει για άλλη μια φορά η Άγκυρα ότι είναι εκείνη που κάνει κουμάντο στα κατεχόμενα. Επομένως, οι αντιδράσεις είναι αρκετά μεγάλες και εδώ έχουμε φωνές της αντιπολίτευσης, οι οποίες λένε ότι κάτι τέτοιο ήταν ουσιαστικά για να παρέμβει ο κύριος Ερντογάν πολιτικά στις εκλογές και γενικότερα στα κατεχόμενα. Αλλά παρόλα αυτά όμως έχει γίνει μια κίνηση η οποία, όπως είπαμε, θεωρείται προήμιο, ενδεχομένως να σε λίγο καιρό, όπως υποσχέθηκε και ο κύριος Ερντογάν, να ανοίξει ολόκληρη η πόλη των Βαρουσίων, όπως επίσης να ανακοινωθεί σε λίγο καιρό και η ίδρυση δύο στρατιωτικών βάσεων στα κατεχόμενα, μίας ναυτικής και μίας αεροπορικής, προκειμένου να συνεχίσει αυτή την παρέμβαση στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Κύπρου. Για να δούμε λοιπόν πόσο ακόμα θα τραβήξει το σκηνή. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.